Γιάννη, καλησπέρα. Ο Άρνολτ Σβατζενέκερ, πράγματι ο πασίγνωστος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, γνωστός για τις πεπιθήσεις του τις πολιτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βαθιά ρεπουμπλικανός. Είναι από τα ξέχοντα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με δικαίωμα ψήφου ακόμα και σήμερα ως πρώην κυβερνήτης. Είναι ένα σπάνιο προνόμιο αυτό. Ο πασίγνωστος φυσικά ηθοποιός δήλωσε σε ένα τεράστιο για τα δεδομένα μήνυμα, περισσότερα από 7,5 λεπτά χρόνου ήταν το μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα, ότι η κατάσταση που βιώνει σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν του είναι άγνωστη. Και δεν του είναι άγνωστη γιατί είναι γνωστό ότι ο Άρνολτ Σβατζενέκερ είναι αυστριακής καταγωγής, γεννήθηκε το 1947 στην Αυστρία και περιέγραψε πως ο ίδιος έζησε μια κατάσταση στην μετά τον τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατάσταση και μετά το ναζιστικό καθεστώς. Παρομοίωσε τους ανθρώπους που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο με τους ναζιστές που διέπραξαν τα εγκλήματα από την νύχτα των Κρυστάλλων και μετέπειτα. Μίλησε για άπειρα ψέματα, μίλησε για ανθρώπους που παρακινήθηκαν από τα ίδια ακριβώς ψέματα που εκτόμησε ο Αδόλφος Χίτλερ. Και το κυριότερο, φυσικά, το κλου του βίντεο είναι ότι πήρε ένα αντικείμενο το οποίο για τους όσους τον γνωρίζουν είναι η απαρχή της μεγάλης καριέρας του στην Αμερική. Είναι το ξύφος του Κόναν του Βάρβαρο από την πρώτη ταινία που πρωταγωνίστησε για το 1982. Τόνισε ότι πάνω σε αυτό το ξύφος έχει οικοδομηθεί, έχει ατσαλωθεί η δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να δούμε πώς ακριβώς τα είπε ο Σβατζενέγκερ. Now you see this sword? This is the Conan sword. Now here's the thing about swords. The more you temper a sword, the stronger it becomes. The more you pound it with a hammer and then heat it in the fire, and then thrust it into the cold water, and then pound it again, and plunge it into the fire and into the water. And the more often you do that, the stronger it becomes. I'm not telling you all this because I wanted to become an expert sword maker, but our democracy is like the steel of this sword. The more it is tempered, the stronger it becomes. President-elect Biden, we stand with you today, tomorrow, and forever. In defense of our democracy from those who would threaten it. May God bless all of you, and may God bless America.